Ένα ακόμα κατοπράξη, πρώτη φορά εκτός συνόρων Νέας Σμύρνης, με το Χρόνη τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλεσκατζή. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον φίλο τον Αντώνη. Αντώνης Παπαγόρας, είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΙΝΑΛ. Καλησπέρα Αντώνη. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ που είμαι που εδώ. Ήρθες. Να θυμίσουμε για μία ακόμα φορά πριν ξεκινήσουμε το τουρνουά ping-pong που θα κάνουμε την Κυριακή. Ναι, είναι αυτή την Κυριακή στο γήπεδο του Πανιωνίου. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι και πάμε να ξεκινήσουμε με τα δικά μας. Θα κάνουμε έτσι μια κουβέντα έτσι λίγο εφόλης της ύλης στο χρόνο έτσι που έχουμε, λίγο για τα θέματα που τρέχουν και μας βασανίζουν είτε κοινωνικά, είτε εργασιακά πολλούς από εμάς, είτε σε θέματα παιδείας και εσένα ακόμα, γιατί ακόμα σε έχουν εκεί στην παιδεία. Πριν μπούμε όμως, ας ξεκινήσουμε λίγο με τον Αντώνη. Ναι, να μας πει έτσι. Ποιος είναι ο Αντώνης, πώς έχεις ασχολείται με την πολιτική? Ασχολούμαι, η αλήθεια είναι από πολύ μικρή ηλικία. Είναι και οι αναφορές της οικογένειας τέτοιες που είχαν ενεργή ενασχόληση και οι γονείς και όλη η οικογένεια και παλιότερα. Είμαι μέλος του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής από πολύ μικρός, περίπου από τα 15 μου χρόνια. Τώρα, στο τελευταίο συνέδριο, είμαι και κλεγμένος στην Κεντρική Επιτροπή, όπως ήμουν και παλιότερα, ας πούμε, στην Κεντρική Επιτροπή Νεολαίας και ούτω καθεξής. Αλλά από εκεί και πέρα όλα αυτά δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει τι κοινωνική αναφορά έχει ο καθένας και από πού προέρχεται και πού το πάει το πράγμα. Οι τίτλοι και οι... είναι μόνο και μόνο για να υπάρχουν ή για να δίνουν μια αφορμή, ας πούμε, για μια συζήτηση σαν τη σημερινή. Ή για τα βιογραφικά, κατά πολλούς. να πάμε να μας το συντάξουν. Μιας και έτσι πιάσαμε λίγο και τα βιογραφικά, να το πω έτσι. Τυχαία πάντα. Τυχαία πάντα, ναι, προφανώς δεν έχουμε εμείς κάποιο θέμα. Θα ήθελα να πούμε έτσι δύο κουβέντες και για τα θέματα για τα της παιδείας, τι γίνεται σήμερα, αλλά και πώς συνδέεται μετά με το εργασιακό και με το μέλλον του κάθε έτσι ανθρώπου στην κοινωνία τη σημερινή, την ελληνική. Ωραία. Να πούμε αυτή τη στιγμή ότι στη χώρα μας, η χώρα μας μεταξύ των μελών του ΟΣΑ είναι αυτή η οποία έχει το μικρότερο ποσοστό απασχόλησης πτυχιούχων. Είναι λίγο περισσότερο του 50%. Αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει πουθενά στον κόσμο. Άρα σημαίνει ότι έχουμε ένα προβληματικό σύστημα παιδείας, το οποίο ξεκινάει από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, καταλήγει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπου ουσιαστικά ο απόφυτος παίρνει ένα πτυχίο το οποίο δεν έχει κάποιο αντίκρισμα. Παράλληλα, η χώρα μας είναι από αυτές οι οποίες ξοδεύουν τα λιγότερα λεφτά ως ποσοστό του ΑΕΠ, δεν μιλάμε σε απόλυτα νούμερα, για την παιδεία, για την υγεία και για άλλους κοινωνικούς τομείς. Άρα λοιπόν ο μύθος ότι το κράτος κάνει δαπάνες προς όφελος των πολιτών του παραπάνω από αυτές τις οποίες αντέχει και δεν βρίσκουν απόκριση, άρα μετά αναγκάζεται να εισπράττει από αυτούς φόρους για να και με αυτόν τον τρόπο τους καταπιέζει, είναι έολος, πέφτει. Στην παιδεία ειδικά, η Ελλάδα ξοδεύει μόνο το 4% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΑ. Αυτό, αν σκεφτούμε ότι υπάρχει ένας κατακαιρματισμός ιδρυμάτων, ειδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σε όλη τη χώρα, σε πόλεις, χωριά και ούτω καθεξής, και ότι άρα είναι πάρα πολλά. Ναι. Η Ελλάδα δηλαδή διαθέτει πολλά ιδρύματα, πολλά τμήματα, πολλούς αποφύτους και δεύτερον ότι ξοδεύει λιγότερα λεφτά σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες, καταλαβαίνουμε ότι υπτίθεται και ένα ποιοτικό ζήτημα. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να συντηρήσει ένα σύστημα παιδείας από την αρχή μέχρι το τέλος σε υψηλή ποιότητα που το πτυχίο στο τέλος που κρατάει ο πτυχιούχος έχει ένα αντίκρισμα και είναι περιζήτητος υπάλληλος ή εργαζόμενος έξω στην αγορά. Σημαίνει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και η ίδια η αγορά δεν του το αναγνωρίζει. Αλλά δεν το αναγνωρίζει γιατί ξέρει ότι έχει φοιτήσει σε ιδρύματα στα οποία πέφτουν σοβάδες, που δεν μπορεί να κάνει σοβαρά εργαστήρια, που τα περισσότερα τα πληρώνει μόνος του, που κοιτάει απλά να περάσει τα μαθήματα γιατί του λείπουν άλλα βασικά πράγματα, δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί. Άρα λοιπόν όλο αυτό το πράγμα αθροίζεται στο ποιοτικό αποτέλεσμα και ο απόφυτος είναι κάποιος ο οποίος πέρασε τα μαθήματα τα οποία έπρεπε να περάσει για να πάρει στο τέλος το χαρτί το οποίο έπρεπε.
Εδώ έχω έτσι δύο ερωτήσεις έτσι, που θα ήθελα να σου κάνω και να πούμε σχετικά με αυτό. Πιστεύεις ότι σε αυτό, αυτό που γίνεται τώρα μάλλον που εξισώνουν για κάποια ιδιωτικά κολέγια, που γίνεται εκεί κάποια business, θα το πω έτσι εγώ, έχει να κάνει με την κατάσταση των πανεπιστημίων ή είναι μοχλός πίεσης? Είναι μοχλός πίεσης. Να φέρω ένα παράδειγμα. Φέτος στις εισαγωγικές εξετάσεις, μόνο στα τμήματα μαθηματικών, υπήρχαν 2.000 εισακτοί. Ταυτόχρονα, αν δούμε τι έγινε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, θα δούμε ότι στοχοποιήθηκαν συγκεκριμένοι απόφοιτοι του Λυκείου, οι οποίοι μπορεί να γράψανε χαμηλές βάσεις και να μπήκαν σε κάποια τμήματα με χαμηλή μοριοδότηση κ.ο.κ. Αυτό δεν έγινε τυχαία. Γιατί αν τους πάρουν ως ποσοστό, είναι πολύ μικρό. Όταν λέμε για τη βάση, μιλάμε για τον τελευταίο. Ναι. Δεν είναι ο κανόνας. Ναι, ναι. Εγώ θέλω λοιπόν να ρωτήσω το εξής. Το κάθε κολέγιο, τι βάση έχει? Τι βάση εισαγωγής έχει? Ποια είναι η βάση εισαγωγής του κολέγιου? Καλή ερώτηση. Να έχεις αποτύχει σε εξετάσεις κατά... Και να μην έχεις αποτύχει, να έχεις πετύχει και να έχεις κάνει επιλογή να πας κάπου αλλού. Με τι βάση μπήκες? Τίποτα. Άρα λοιπόν, εκεί δηλαδή δεν αμφισβητείται η ποιότητα των σπουδών? Μα εκεί θα έπρεπε κατά κόρο να αμφισβητείται. Ξεκάθαρα. Το ακαδημαϊκό ίδρυμα κρίνεται για το πρόγραμμα σπουδών, για τον τρόπο με τον οποίο το εκτελεί και για αυτά τα πράγματα τα οποία παρέχει στους φοιτητές του, για τον τρόπο με τον οποίο τους προετοιμάζει να βγουν πρώτα απ' όλα επιστήμονες. Ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι κάποιος γίνει επαγγελματίας απαραίτητα. Πρώτα απ' όλα βγαίνει επιστήμονες. Φυσικός, μαθηματικός, οικονομολόγος. Τον βγάζει ολοκληρωμένο επιστήμονα και δεύτερον, από τη στιγμή που τον βγάζει ολοκληρωμένο επιστήμονα μέσα, σε ένα σοβαρό πρόγραμμα, μέσα από ένα σοβαρό πρόγραμμα σπουδών, μέσα από σοβαρές παροχές, τότε είναι σίγουρο ότι θα βρει και τον επαγγελματικό του δρόμο. Στα ελληνικά πανεπιστήμια, πόσο πιστεύεις ότι επηρεάζει και την κατάσταση του πανεπιστημίου, αλλά και σε έναν άλλο βαθμό παράλληλα τα μαθήματα, τις σπουδές και όλο το περιβάλλον το πανεπιστημιακό, οι κομματικές νεολαίες? Οι κομματικές νεολαίες στα πανεπιστήμια είναι κάτι το οποίο προέκυψε ιδιαίτερα μετά την περίοδο της Χούντας. Έτσι. Και πιο πριν υπήρχαν. Ναι. Υπήρχαν νεολαίες οι οποίες δραστηριοποιούνταν κατά κόρον στον ακαδημαϊκό χώρο. Όμως με τη μορφή του οποίου το βλέπουμε σήμερα, έχει προκύψει μετά την περίοδο της Εφταετίας. Αυτό ήταν γιατί ήταν και μια ανάγκη προκειμένου ο νέος κόσμος να συνδικαλίζεται και ούτω καθεξής. Να ξεκινάω με αυτό γιατί? Γιατί ήταν μια βασική ανάγκη, μια βασική δημοκρατική ανάγκη. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε επειδή ήταν μέσο συναλλαγής εξ αρχής. Δεν ήταν λάθος η αφετηρία. Η στρέβλωση προήρθε μετά. Αυτό το οποίο πρέπει να αναλογιστούμε λοιπόν είναι το πώς προήλθε αυτή η στρέβλωση. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ένα παιδί μπήκε 18 χρόνια στο πανεπιστήμιο, όποιος και να ήταν αυτός. Και ήταν εξ αρχής πιασμένος. Ναι. Ήταν εξ αρχής κάποιος ο οποίος είχε διαβρωθεί. Άρα αυτό σημαίνει ότι υπήρχε ένα σύστημα το οποίο διάβρωσε αυτή την κατάσταση. Πάμε τώρα λίγο να το δούμε πιο αναλυτικά. Αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα στα ιδρύματα είναι κατά κύριο λόγο οι εκλεγμένοι, οι οποίοι είναι καθηγητές ή στη Διοικούσα Επιτροπή μετά τον νόμο Διαμαντοπούλου. Όλοι αυτοί, προκειμένου να κάνουν τη δική τους τη δουλειά, ταΐζανε από κάτω όλους τους εμπλεκόμενους, εργαζόμενους, μελιδέπ και μέσα σε αυτούς και τις παρατάξεις ή ό,τι άλλο. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε μία σχέση όπου υπάρχει ο διαφθορέας και υπάρχει και ο διαφθερόμενος. Εμείς τι είπαμε λοιπόν, ότι όχι, δεν φταίει ο διαφθορέας. Φταίει αυτός ο οποίος ήρθε, βρήκε μια κατάσταση και εντάχθηκε σε αυτή. Αυτό είναι λάθος, παιδιά. Ναι. Εμείς δηλαδή λέμε ότι δεν φταίει αυτός ο οποίος προσπαθεί να κάνει τη δουλίτσα του. Έτσι. Φταίει αυτός τον οποίο χρησιμοποιεί για να κάνει τη δουλίτσα του. Δεν φταίει το βαπουράκι. Σωστό. Και επειδή χρησιμοποιήσαμε και λίγο ακραίες εκφράσεις, να πω και κάτι ακόμα. Ότι δεν είναι και όλα τα παιδιά που προέρχονται από τις παρατάξεις ίδια, έτσι. Ναι, μην το κάνουμε έτσι. Δεν είναι. Υπάρχουν ναι, παιδιά τα οποία έχουν αναφορές, έχουν κοινωνική συνείδηση, έχουν κοινωνική ταυτότητα, αγαπάνε αυτό που κάνουν με τη σωστή του διάσταση του πράγματος. Είναι πολλά παιδιά τα οποία έχουν δώσει και σοβαρούς αγώνες και συνεχίζουν να δίνουν σοβαρούς αγώνες.
Έτσι. Το προβληματικό στοιχείο είναι αυτό που είπαμε πριν. Φταίνουν τα παιδιά. Μην το... Ναι, ναι. Το πάμε εκεί. Και να πάμε σε ένα συμπέρασμα, αφού και είπες ότι ήσουν και εσείς αντίστοιχη κομματική νεολαία. Θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι νεολαίες στα πανεπιστήμια? Θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε τα πανεπιστήμια να κυριαρχούνται εντός εισαγωγικών από τις εκάστοτε νεολαίες? Ωραία. Το φέρουμε αλλιώς. Εσείς είστε νέοι Σμυρνιώτες. Ποιος σας απαγορεύει να ιδρύσετε ένα σύλλογο στη Νέα Σμύρνη? Κανένας. Εγώ είμαι φοιτητής. Ας το κάνουν, αν θέλουν. Είμαι φοιτητής του Αριστοτελείου, ας πούμε. Ποιος μου απαγορεύει να ιδρύσω ένα σύλλογο? Ποιος θα έχει ένα καταστατικό και ποιος θα λέει ότι φοιτητές του τμήματος γεωπονικής του είναι μέλη του συλλόγου? Ποιος μου το απαγορεύει? Μην πάμε εκεί, γιατί θα μπούμε σε άλλα τρυπάκια. Καλά, ναι. Δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Όπως επίσης δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε κάποιον άνθρωπο το να έχει πολιτική ταυτότητα ή και κομματική, αν το επιθυμεί. Καλά, ναι. Είναι... Θα μπούμε... Καθενός αυτό, προφανώς. Ναι, θα μπούμε σε άλλες θα μπούμε σε φαινόμενα άλλων εποχών. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι πώς φτάσαμε εδώ και πώς θα το βάλουμε ξανά πάνω στις ράγες. Το πώς θα είναι έτσι σωστά δομημένο. Δηλαδή, αν είσαι φοιτητής, ποιος απογορεύει να πεις το οτιδήποτε? Ξεκάθαρα, δεν είναι τη θέση. Εντάξει, εγώ έχω ένα φόβο ότι δεν είμαστε μακριά από περίεργα χρόνια. Ήδη είδαμε με τις πορείες, το θέμα με τις πορείες τι γίνεται. Και θα ήθελα ένα σχόλιο και σε αυτό, σχετικά με τις απαγορεύσεις αυτές. Το βασικότερο, το πιο προβληματικό στοιχείο σε αυτό το νομοσχέδιο είναι το κομμάτι της αστικής ευθύνης. Και για να το κάνουμε και λιανάκι για αυτούς που μας ακούνε και για να μην μιλάμε ξύλινα, ναι, είμαστε εμείς οι τρεις. Θέλουμε λοιπόν να βγούμε και να διαδηλώσουμε για ένα πράγμα. Κάνω εγώ μια καταστροφή. Ποιος παίρνει την ευθύνη? Πρέπει να έχουμε δηλώσει κάποιον σαν επικεφαλή. Πάω, εγώ σπάω ένα μάρμαρο. Πλήρωσε ο Γιώργος. Και πώς αυτός λοιπόν θα θέλει να αναλάβει αυτό το ρόλο? Το 2011, αν δεν κάνω λάθος, είχε γίνει η μεγάλη πορεία όπου είχαμε και τα θύματα της Μαρφίν. Ναι. Τότε λοιπόν με την ίδια λογική, όσοι απευθύνανε πρόσκληση για εκείνο το συλλαλητήριο, το ΠΑΜΕ, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΛΑΟΣ, η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και η Νεολαία ΠΑΣΟΚ. Είχαμε απευθύνει πρόσκληση τότε. Διαμαρτυρίας. Ασχέτως με το. Θα πρέπει να πάμε φυλακή. Ναι. Ή θα έπρεπε να πληρώσουμε εμείς για ό,τι έγινε. Δεν είναι έτσι. Κάθε άνθρωπος που συμμετέχει σε μια κοινωνική δραστηριότητα συμμετέχει με όλες τις ευθύνες τις οποίες έχει ως προσωπικότητα. Δεν μπορεί να μετατίθενται αυτές κάπου αλλού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα το κομμάτι ειδικά της αστικής ευθύνης λειτουργεί ως έμεσο τρόπο προκειμένου να αποτραπούν. Τι προβλήθηκε όμως? Προβλήθηκε ότι να υπάρχει κάποιος σύνδεσμος για να πηγαίνουν όταν είναι λίγοι από το πεζοδρόμιο. Μα έτσι κι αλλιώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι η δουλειά της αστυνομίας. Μην πάμε να νομοθετήσουμε αυτό το οποίο είναι μια κανονιστική διάταξη εσωτερική της αστυνομίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ή κάποιων οδηγιών οι οποίες θα τους δοθούν. Εδώ μου κάνεις μια πολύ ωραία πάσα, μιας και ανέφερες το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τον Υπουργό, τον αγαπητό. Σχετικά, να σου πω κάτι. Θα σου πω, ας πούμε, εμένα προσωπικά, από την αρχή με ξένησε, με ενόχλησε πάρα πολύ. Φαντάζομαι πολλούς ακόμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί εγώ με το φτωχό μου το ακομμάτι στο μυαλό. Νιώθεις οικεία με το χώρο στον οποίο βρισκόταν και έφυγε για να πάει στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, και σε ξένησε τόσο πολύ, γιατί να το ξέρω, σύντροφος. Δεν ξέρω, ξέρεις τι, πώς είναι ρε παιδί μου, πώς έφυγε ο Φίγκο και πήγε στη Ρεάλ, ναι. Και πήγε στη Ρεάλ. Τον περιμένουμε κι εμείς με μοσχαροκεφαλές και ναι, αυτό, στον καπνό. Θα ήθελα έτσι ένα σχόλιο για τον Υπουργό, για το έργο του και για το γιατί να έκανε λοιπόν, αυτό. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα τώρα. Ο Μιχάλης ο Χρυσοχοίδης
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, γιατί έχει ξαναπεράσει σε διάφορες κυβερνήσεις από εκεί, ήταν άκρος αποτελεσματικός. Έτσι. Είναι ένα τεκμήριο που έχει σε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα τεκτενόμενα στη συγκεκριμένη κυβερνητική περίοδο την οποία διανύουμε, προφανώς ευθύνη έχει και ο ίδιος. Πάντα ο υπουργός είναι αυτός στον οποίο πέφτει το βάρος. Έχει και πρωθυπουργός. Υπάρχει αυτό το... Ήταν πολύ καλός ο Καραμανλής, αλλά είχε κακούς συμβούλους. Έτσι. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Προφανώς, για ό,τι γίνεται, έχει ευθύνη συνολική η κυβέρνηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Επίσης, πολλά πράγματα περνάνε και από υπουργικά συμβούλια. Δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι στο χαρτοφυλάκιο του Ντάγιου, αλλά όταν καθόμαστε μαζί στο ίδιο τραπέζι, εγώ ακούω τι εισηγείται. Μπορεί να λέει ο άλλος, δεν είναι τι... Ναι, να κάνει τον κινέζο. Το αντικειμένο μου. Άρα λοιπόν για τον Μιχάλη συγκεκριμένα πάει περισσότερο στο πολιτικό κομμάτι και στη μεταπίδηση την οποία έκανε να πάει να γίνει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι η τελευταία του δήλωση που είπε ότι εγώ είμαι ένας σοσιαλδημοκράτης πολιτικός. Θεωρώ ότι είναι και ένα από τα πιο σύντομα ανέκδοτα που κυκλοφορούν. Μάλιστα. Τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή είπες ότι φέρει, ο κάθε επικεφαλής φέρει την ευθύνη και τα λοιπά, δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε τι κάνανε και τα λοιπά. Θεωρείς ότι η τωρινή εικόνα ποσοστών του Κινάλ είναι κάτι σαν, πώς να σου πω, σαν τιμωρία για το παρελθόν? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Πού μπορείς να το αποδώσεις? Αν ήταν ο κόσμος να τιμώρει... Δεν θα έπρεπε να είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι είναι κόμμα εξουσίας η Νέα Δημοκρατία αυτή. Ναι. Έτσι, είναι ο βασικός πυλώνας εξουσίας. Ακόμα δηλαδή και όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ήταν με πεσμένα ποσοστά μεν, αλλά κρατεός πυλώνας εξουσίας. Άρα λοιπόν... Μην συζητήσουμε για το τιμωρητικό κομμάτι, γιατί δεν υπάρχει. Δεύτερον, είναι και άδικο. Έτσι, γιατί άσχετα με την πλάκα την οποία κάναμε και πριν, δεν μπορεί ο καθένας να κρίνεται για κάποιον που ήταν πριν και έκανε κάτι. Γιατί εκεί πέρα θα πάμε σε άλλα πράγματα. Να σας πω ότι η ιστορία, ας πούμε, δεν γράφει μόνο αρνητικά, γράφει και θετικά. Ναι. Εμείς οι τρεις, αν αναλάβουμε κάτι, κάποια στιγμή κάποιος θα κάνει και κάτι λάθος. Επίσης. Το τεκμήριο της αθωότητας υπάρχει μέχρι να υπάρξει ενοχή. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή κάποιος μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό. Πιστεύω ότι τα τωρινά ποσοστά είναι από κύμα πρώτον του εκλογικού συστήματος, το οποίο έχει ανάγκη το να υπάρχει ένα δίπολο. Ζούμε και πορευόμαστε πολιτικά σε εκλογικά συστήματα τα οποία είναι πολύ ενισχυμένα, με μεγάλα μπόνους. Άρα λοιπόν οδηγούν νομοτελειακά σε δίπολα, τα οποία είναι δίπολα εξουσίας, γιατί ο πρώτος θα πάρει τον πόνους. Άρα λοιπόν, αυθόρμητα οδηγούμε την ψήφο στη λογική ότι αν δεν ψηφίσω τον Κυριάκο, θα ψηφίσω το βασικό ανταγωνιστή του. Αν δεν ψηφίσω τον Τσίπρα και θέλω να φύγει ο Τσίπρας, θα ψηφίσω τον Κυριάκο, που είναι ο βασικός ανταγωνιστής του, για να φύγει. Και ούτω καθεξής. Όπως ήταν και παλιότερα, δεν ψήφιζα Πασόκ και ψήφιζα Νέα Δημοκρατία για να φύγει. Το κακό Πασόκ, ψήφιζα Πασόκ για να φύγει η κακιά Νέα Δημοκρατία και ούτω καθεξής. Προφανώς δεν πάνε όλοι οι άνθρωποι που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα με ζεστή καρδιά. Πολλοί το κάνουν καθαρά, τιμωρητικά ως προς τον άλλον. Άρα λοιπόν πρέπει να την απλώσουμε αυτή την κουβέντα. Δεν είναι τόσο απλή. Είναι και λίγο θέμα marketing δηλαδή. Είναι και θέμα marketing, είναι και σε όλα τα πλειοψηφικά συστήματα οδεύουν τα πράγματα νομοτελειακά προς τα εκεί. Προκειμένου να δημιουργηθεί ένα δίπολο. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν υπάρχει τόσο ισχυρό αυτή τη στιγμή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, δεν είναι η ισχυρή αντιπολίτευση που ήταν το ΠΑΣΟΚ επί Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή ακόμα και σε light περιόδους ήταν πολύ πιο ισχυρό. Ούτε έχει καταφέρει να απορροφήσει κοινωνικά όλο αυτό το οποίο υπήρχε. Σε σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, επιστημονικούς συλλόγους.
Και όλο αυτό αποτυπώνεται εν τέλει. Δεν μπορεί δηλαδή να δέσει όλο το δημοκρατικό κόσμο της χώρας. Να. Μία ερώτηση έτσι πριν πάμε σε ένα πολύ μικρό διαλυματάκι. Βλέπουμε τώρα αυτές τις μέρες, χθες και σήμερα ιδιαίτερα που παρακολουθούσαμε, ότι ανακοινώνουν συνεχώς αυξήσεις, ότι θα δοθούν αναδρομικά μέχρι το Δεκέμβρη, ότι γενικότερα βγαίνουν τα ΜΜΕ και ανακοινώνουν παροχές. Μήπως πάμε για εκλογές? Ας τις δούμε πρώτα τις παροχές να έρχονται, γιατί το ανακοινώνουμε. Καλά, ναι. Έχει μια απόσταση. Μακάρι να έρθουν. Σε κάθε περίπτωση. Και το ελληνικό θα ήταν έτοιμο, αλλά. Τέλος πάντων. Το να μπορούν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη να πάρουν κάποια πράγματα δεν είναι κακό. Βλέπεις εκλογές στον ορίζοντα μέσα από αυτά? Σύντομα όμως. Με την πανδημία του κορονοϊού, βλέπουμε παντού οι κυβερνήσεις να συμπιέζονται σε επικίνδυνο βαθμό. Νομίζω ότι ακόμα και η ελληνική κυβέρνηση, η οποία αυτή τη στιγμή απολαμβάνει μεγάλη εμπιστοσύνη, δεν είναι δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία στην κοινωνία δεν έχει καμία ανταπόκριση. Έχει. Και υπάρχει και ανοχή ακόμα απέναντί της. Και έχει και πολύ υψηλό μάρκετινγκ, το οποίο το προωθεί, ναι, όλο αυτό και συντηρεί μια κατάσταση επίπλαστης εφορίας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτή θα πληγεί μετά από αυτό. Αν σκεφτούμε δηλαδή ότι το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη περίοδο της οικονομικής κρίσης, ένα κόμμα το οποίο ήταν κρατεό σε μια σειρά πραγμάτων. Δεν ήταν μόνο δηλαδή εκλογικά, ένα κόμμα το οποίο έπαιρνε με το καλημέρα 40%. Ήταν κρατεό, σας είπα και πριν, σε σωματεία, συνδικάτα, εργατικά κέντρα, επιστημονικές ενώσεις, αυτοδιοίκηση, πολύ βασικό. Και παρόλα αυτά, συμπιέστηκε πάρα πολύ από την οικονομική κρίση. Αν φτάσουμε ξανά σε επίπεδα μη ανεκτά, δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί, ναι, χωρίς να πάρει νομιμοποίηση. Ωραία, πάμε σε ένα γρήγορο διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Thank you.
δεύτερο μισό εκπομπής και πάμε λίγο πιο κοντά στη Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη που έχει κάποια σύνδεση με το Κινάλ. Στη Νέα Σμύρνη που διοικείται μισό-μισό Κινάλ, μισό ανεξάρτητο. Κάτσε, και Νέα Δημοκρατία. Εντάξει, τώρα λέμε στα χαρτιά. Όχι, μην τους ξεχνάμε. Έτσι. Λοιπόν, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει μία άμεση σύνδεση με την κυβέρνηση. Δηλαδή, η κυβέρνηση δίνει κάποια πορεία στον οποιοδήποτε δήμαρχο που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΣΥΡΙΖΑ, από το ΚΙΝΑΛ, από οπουδήποτε. Κατά ψέματα δίνει, ανεξάρτητα από που προέρχεται. Και σε μεγάλο βαθμό τα χέρια των δημάρχων, των αιρετών και ούτω καθεξής είναι δεμένα ανάλογα με το βαθμό ελευθερίας που τους δίνει η κυβερνητική πόρη, οι αποφάσεις, η ταχύτητα απόκρισης. Δεν το ξεχνάμε αυτό πολλές φορές. Πολλά δεν είναι θέμα χρήματος. Είναι θέμα ταχύτητας του να λειτουργήσει όλο το κομμάτι το πολιτικό και της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να προωθηθούν κάποια πράγματα. Τώρα όσον αφορά το σχόλιο, το οποίο δεν θέλω να προσπεράσω έτσι, γιατί καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να δειχθεί κάπου αυτό το πράγμα, εμείς σαν χώρος δεν είχαμε δώσει χρήματα. Τώρα, από πού προέρχεται ο καθένας και πού θέλει να συνεχίσει να δραστηριοποιείται, να έχει αναφορές, είναι δικιά του δουλειά. Δεν είναι από τη στιγμή που εμείς ως κόμμα και πόσο μάλλον ως Κεντρική Επιτροπή, γιατί εμείς θα καθορίζουμε αυτά τα πράγματα, δεν έχουμε πάρει απόφαση για να δώσουμε χρήματα και στηρίξεις σε συγκεκριμένους υποψηφίους, όπως ας πούμε στην Ασμήνη, χωρίς να έχω κάτι με το... Δεν ξέρω τα θέματά σας εδώ πέρα, μου είναι παντελώς άγνωστα, οπότε δεν τολμώ καν να πάρω θέση για το οτιδήποτε, αλλά είναι λίγο άκυρο το να λέμε το Κινάλ, Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, υπάρχουν παρατάξεις οι οποίες ανοιχτά έχουν στηριχθεί και υπάρχουν παρατάξεις ή υποψηφιότητες οι οποίες δεν έχουν στηριχθεί. Εδώ πέρα δεν έχει υπάρξει αυτό το φαινόμενο και μέχρι εκεί γνωρίζω. Δηλαδή, ας πούμε, μπαίνοντας στο Υπουργείο Εσωτερικών και γιατώντας τις δημοτικές εκλογές του 2019, βλέπουμε ότι η παράταξη του κ. Τζουλάκη που κέρδισε τις εκλογές ήταν μισό λευκό που είναι ανεξάρτητο και μισό πράσινο. Δηλαδή, τι σημαίνει? Το Υπουργείο Εσωτερικών διαχρονικά πάντα προσπαθεί να χρωματίσει με κάποιο τρόπο προκειμένου να κάνει ένα διαχωρισμό. Αυτό, μια διευκρίνηση. Δηλαδή, ωραία. Αν δηλαδή έβαζε κόκκινο εκεί πέρα ο κ. Τζουλάκης, θα προερχόταν από το ΠΑΜΕ, από το ΚΚΕ. Αυτό θα υπονοούταν. Ξέρω ότι προέρχεται από το Κινάλ. Αλλά δεν μπορεί να υπάρξει ευθεία σύνδεση. Γιατί όταν υπάρχει ευθεία σύνδεση, σημαίνει ότι υπάρχει και συνευθύνη, συνυπετιότητα, στα καλά, στα κακά, μπορεί να είναι και καλά. Έτσι. Δεν είναι. Ούτε μπορούμε να τον οικειοποιηθούμε στα καλά του, ούτε μπορούμε να τον αφορήσουμε και ούτω καθεξής. Ο καθένας προέρχεται από κάπου. Και στο δικό μου δήμο από όπου προέρχομαι, ο δήμαρχος ο οποίος έχει εκλεγεί, προέρχεται από το χώρο το δικό μας. Όμως, πολλοί υποψήφοι προέρχονται από άλλους χώρους. Άλλοι δεν είχαν ξανασχοληθεί ποτέ στη ζωή τους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Και ο προηγούμενος επίσης. Και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά δυστυχώς... Όλοι αναγκαστήκαμε να κάνουμε μια επιλογή, ας πούμε. Έτσι, σωστό, ναι. Δυστυχώς, ναι. Και τα κόμματα και οι κυβερνήσεις επηρεάζουν. Εκεί είναι αλλιώς. Οι κυβερνήσεις είναι αδύνατο να αποκοπούν από την κεντρική πολιτική σκηνή. Η αυτοδιοίκηση είναι κάτι το οποίο είναι πιο ανάμεικτο. Είναι σύνολα τα οποία τέμνονται, αλλά δεν ταυτίζονται απαραίτητα. Μπορεί να έχουν μικρότερες ή μεγαλύτερες τομές μεταξύ τους. Κακά τα ψέματα, η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει τόσο μεγάλη ελευθερία. Δηλαδή, εξαρτάται σε πολύ μεγάλο, αρκετά μεγάλο βαθμό από την κυβέρνηση. Θα μπορούσε να αλλάξει αυτό, θα μπορούσε η κυβέρνηση να παραχωρήσει περισσότερες ελευθερίες στους δήμους. Να πάμε, ας πούμε, σε αμερικάνικα μοντέλα. Να σας πω. Ναι, θα μπορούσε σε ένα βαθμό αν τους έδινε κάποιους πόρους τους οποίους παίρνει ουσιαστικά από τους δημότες, γιατί οι δημότες είναι και πολίτες, και άφηνε αυτούς τους πόρους να τους διαχειριστούν οι ίδιοι οι δήμοι, προκειμένου να μπορούν να αναπτύξουν κάποια προγράμματα περισσότερα ή προγράμματα τα οποία άπτονται του ενδιαφέροντος που αυτή τη στιγμή δείχνει η κεντρική κυβέρνηση.
Όμως, να πούμε ότι υπάρχει και μία παγίδα σε αυτό το πράγμα, το οποίο πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη. Το να μαζεύονται οι φόροι από την κεντρική κυβέρνηση και μετά να διανέμονται κατά το δοκόν, είτε στην αυτοδιοίκηση είτε με άλλους τρόπους, έχει και έναν αναδιανεμητικό χαρακτήρα. Παραδείγματος χάρη, όταν συγκεντρώνουμε τον ΕΜΦΙ. Έτσι, ο ΕΜΦΙ πάει με βάση τις αντικειμενικές αξίες. Ο Δήμος Βούλας έχει περίπου τον ίδιο πληθυσμό με το Δήμο Δράμας, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Αλλά έστω ότι έχουμε δυο τέτοια μεγέθη. Mm-hmm. Αν κάνω λάθος, θα με συγχωρέσετε. Έτσι. Ποιος πιστεύετε ότι έχει μεγαλύτερες αντικειμενικές αξίες? Εντάξει. Ξεκάθαρα. Άρα λοιπόν. Παραλία. Άρα λοιπόν, αυτό θα όξυνε τις ανισότητες. Ο φτωχός Δήμος Δράμας θα γινόταν φτωχότερος. Γιατί δεν θα παίρνει τα λεφτά που παίρνει σήμερα από την κεντρική κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να διαχειριστεί τα έσοδα με βάση τις ήδη χαμηλότερες μάλλον, πιο σωστά, αντικειμενικές αξίες τις οποίες έχει. Και το λέω αυτό όχι τυχαία, γιατί παίζει πάρα πολύ αυτό το παράδειγμα ότι να δοθεί ο ΕΜΦΙΑ στους Δήμους, ναι, να το διαχειρίζουν, ναι, 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 και το εξής. Δεν είναι απολύτως σωστό. Χάνεται ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας. Ενώ έτσι το κράτος μπορεί να καθορίσει τις ανάγκες του και να πει ότι εγώ ενισχύω εκεί πέρα που υπάρχει πρόβλημα. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει πόρος να βρεθεί και να δοθεί εκεί. Και να φύγουν πόροι από κάπου που έτσι κι αλλιώς είναι πιο εύπορος πληθυσμός. Ναι. Πληρώνει κάτι της παραπάνω. Ναι, ναι. Τα έχει και τα δίνει και κατευθύνεται κάπου αλλού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει, είναι ο εξισορροπητικός παράγοντας. Πρέπει να δοθούν ελευθερίες στους Δήμους, αλλά πρέπει να δοθούν λελογισμένα και χωρίς να δημιουργήσουν Δήμους πάρα πολλών ταχυτήτων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν Δήμοι 2-3 ταχυτήτων. Εκεί κινδυνεύουμε δηλαδή να οδηγηθούν Δήμοι, ειδικά στην επαρχία, και Δήμοι οι οποίοι αντιμετωπίζουν και δημογραφικά προβλήματα, παραδείγματος χάρη ο Δήμος Καρπινήσιο. Έτσι. Ή περιοχές οι οποίες είναι ουσιαστικά ένας νομός δύο Δήμοι. Ναι. Να φτάσουν, όχι να χάσουν τον πληθυσμό τους όπως εκεί έχει συμβεί, να φτάσουν να εξαφανιστούν τελείως. Να διαλύσουν. Ναι. Αυτό πρέπει να το γονατίσουν. Δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Τώρα θα πάμε σε κάτι έτσι που ήθελα να σε ρωτήσω από πριν, σε κάτι που συζητήσαμε. Επειδή κάπου ανέφερες και τις συνδικαλιστικές δράσεις που έχουν να κάνουν και με τις νεολαίες κτλ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εσάνς, να το πω έτσι, ότι δεν είναι και τόσο καλός ο συνδικαλισμός, ότι ο συνδικαλισμός φταίει για πολλά πράγματα. Όπως η ίδια λογική επικρατεί, υπάρχει μάλλον, ασχέτως το τι γίνεται πραγματικά, ότι και το δημόσιο είναι ένα τεράστιο δημόσιο που είναι κακό και είναι κακοί δημόσιοι υπάλληλοι και φταίνε και για τις πελατειακές σχέσεις και για τις, και που κάθε κόμμα που βγαίνει στην κυβέρνηση αλλάζει το δημόσιο κτλ. Ένα από τα στατιστικά στοιχεία τα οποία έχω φέρει μαζί μου είναι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων. Στον πίνακα που σας δίνω, μπορείτε να δείτε ότι ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων στην Ελλάδα είναι λιγότερος του 8% του πληθυσμού. Δείτε τις χώρες οι οποίες έχουν ύψιλο. Ενδιαφέρον. Νορβηγία βλέπουμε εδώ, Δανία, Σουηδία, Φιλανδία. Και τεράστια διαφορά. Και με τεράστιες διαφορές. Γιατί γίνεται αυτό όμως? Γιατί αυτή είναι μια εικόνα την οποία πρέπει να την ερμηνεύσουμε. Από μόνη της δεν λέει τίποτα. Σας είπα και πριν ότι είμαστε από τις χώρες οι οποίες ξοδεύουν τα λιγότερα ως ποσοστό, ξαναλέω, ως ποσοστό χρήματα για την παιδεία. Το ίδιο συμβαίνει και για την υγεία. Είμαστε από τις χώρες που κάνουν τις μικρότερες ποσοστιαίες δαπάνες για το χώρο της υγείας. Είπαμε κιόλας τι φέρνει αυτό σε επίπεδο παιδείας για την απασχόληση των πτυχιούχων, για την αξία των πτυχίων και ούτω καθεξής. Και όλες αυτές τις παραφιάδες οι οποίες δημιουργούνται μετά με τα ιδιωτικά κολέγια και. Ναι, ναι. Έτσι. Να δούμε και κάποιους άλλους ποιοτικούς παράγοντες. Η Ελλάδα είναι από τις χώρες με το χαμηλότερο εργατικό κόστος για επιχειρήσεις άνω των 10, που απασχολούν πάνω από τα 10 άτομα. Είναι από τις χώρες όπου
Το εργατικό κόστος, το μέσο εργατικό κόστος για επιχειρήσεις άνω των 10 ατόμων είναι στα 17 ευρώ. Παράλληλα, είναι μια χώρα η οποία παράγει, οι εργαζόμενοι της παράγουν τα λιγότερα επίσης λεφτά. Δηλαδή η αξία της παραγωγής είναι περίπου 44 ευρώ το 8ωρο. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δέσουν. Γιατί γίνεται αυτό? Γίνεται γιατί ο υπάλληλος είτε στον δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πολίτης καταρχάς. Είναι υπάλληλος απαραίτητα. Είναι ένας πολίτης ο οποίος δεν έχει τις κοινωνικές παροχές τις οποίες πρέπει να έχει. Να μπορεί να πάει το παιδί το πρόσκοπτο στο σχολείο. Να μπορεί να πάρει άδεια όταν χρειάζεται. Να ξέρει ότι μπορεί να το πάει στο γιατρό. Ότι μπορεί κάποιος να προσέξει την οικογένειά του. Τους ηλικιωμένους γονείς του. Να πάει κάποιος εν μέσω πανδημίας, ας πούμε, στο σπίτι και να πάει στους γονείς τα φάρμακα. Να μην αναγκάζεται αυτός να πάει. Για να τους προστατεύσει όταν είναι σε επιπαθείς ομάδες. Και ούτω καθεξής. Και φτάνουμε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι δεν έχουμε πολλούς δημοσίους υπαλλήλους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε τους δημοσίους υπαλλήλους που μας χρειάζονται. Είναι κακό δηλαδή να έχουμε, να αυξήσουμε τις δαπάνες στην παιδεία προκειμένου να δημιουργήσουμε εστιατόρια για τα παιδιά να μπορούν να τρώνε εκεί πέρα που τρώνε γεύματα σχολικά τα τελευταία 4-5 χρόνια και μέσα στις αίθουσες και αυτή την περίοδο εν μέσω κορονοϊού λέμε ότι να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών στα τμήματα, αλλά ξαφνικά θα πάμε την ώρα του φαγητού να βάλουμε 40 παιδιά μέσα σε μια αίθουσα να φάνε. Θα ανοίξουμε μια αίθουσα και θα κάτσουν ο ένας πάνω στον άλλον και με πτυχιά χρήση μάσκας. Ναι, εντάξει. Έτσι. Δεν είναι κακό να κάνουμε δαπάνη σε αυτό το κομμάτι του δημοσίου. Αντίστοιχα εκεί πέρα θα χρειαστούμε και τραπεζοκόμες. Θα χρειαστούμε ενδεχόμενα και κάποιους οι οποίοι είτε θα τους πάρουμε από την αγορά, είτε θα είναι συμβάσεις έργου με την αγορά. Αυτό μπορεί να συζητηθεί το μοντέλο. Αλλά προφανώς εκεί πέρα θα αυξηθεί η σχέση εργασίας, η συνδεδεμένη σχέση εργασίας με το δημόσιο. Δεν είναι το πρόβλημα το να έχουμε δημοσίους υπάλληλους. Το πρόβλημα το να έχουμε δαπάνες. Αντίστοιχα, το θέμα είναι τι δαπάνες έχουμε. Και αυτό είναι και κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε για τον υπόλοιπο χώρο από τον οποίο προέρχομαι κι εγώ. Για την επόμενη μέρα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εκπροσωπήσει. Αυτά τα πράγματα πρέπει να εκπροσωπούμε. Και αυτό είναι και ο συνδετικός παράγοντας όλων των όμορων κομμάτων σε αυτό το χώρο. Και πρέπει να είναι. Πρέπει να το δουλέψουμε αυτό το αφήγημα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επικοινωνιακή στόχευση η οποία είναι συγκροτημένη πάνω στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Το κακό δημόσιο, οι δαπάνες που μας φέρνουν φόρους, πού. Δείτε οι ανεπτυγμένες χώρες τι δαπάνες έχουν για την υγεία, τι δαπάνες έχουν για την παιδεία, ως ποσοστά. Τι είναι αριθμό δημοσίων υπαλλήλων έχουν, γιατί αυτό και τι παραγωγικότητα έχουν επίσης οι υπαλλήλοι τους. Γιατί δεν έχουν όλη αυτή την έγνοια του βιοπορισμού. Παράλληλα, αυτό η αποδοτικότητα της εργασίας στην Ελλάδα δείχνει και κάτι ακόμα. Ότι περισσότερο κρατικό δίαιτος είναι ο ιδιωτικός τομέας. Δεν επενδύει στην πραγματικότητα στο να έχει συντελεστές παραγωγές. Άρα λοιπόν, πώς θα προδώσει ένας εργαζόμενος όταν δεν έχει τα κατάλληλα μηχανήματα? Ό,τι και να κάνει, από εκεί που έφτιαχνε 5 κύπελα, όταν κουραστεί θα φτιάξει 4. Αν του πάρει όμως ένα καλό μηχάνημα, μπορεί να φτιάχνει 100. Ναι. Έτσι. Άρα λοιπόν, να δούμε και ποιος είναι και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα σε αυτό το κομμάτι, πόσο επενδύει. Μην τα βλέπουμε όλα μοναζικά. Πρέπει να βρούμε το σημείο ισορροπίας σε αυτό το πράγμα. Δεν μου είπες όμως για το συνδικαλισμό, έτσι ένα σχόλιο. Ωραία. Που και εκεί είναι, έχουν θεωρούνται πιο παρασύρθηκα λίγο τα μαύρα πρόβατα. Ισχύει ότι είπα και για τα ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ο συνδικαλισμός από μόνος του δεν είναι προβληματικός. Οπουδήποτε όμως υπάρχει εμπλοκή του ανθρώπινου παράγοντα, οπουδήποτε, μπορεί να υπάρξει και ο παράγοντας της στρέβλωσης. Γιατί σε άλλα πράγματα δηλαδή που υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας δεν υπάρχουν στρεβλώσεις. Είναι εύκολο να δημιουργούμε σημαίες και λάβαρα τα οποία μετά θα κατεβάσουμε και θα απορρίψουμε. Αλλά δεν θα φταίει αυτό. Δηλαδή, να καταργήσουμε τον συνδικαλισμό. Θα αυξηθούν οι μισθοί την επόμενη μέρα. Τον καταργήσουμε τώρα.
να καταργήσουμε το συνδικαλισμό στα νοσοκομεία. Θα αυξηθούν οι κλίνες. Δηλαδή, να ξέρουμε κιόλας γιατί στοχοποιούμε κάτι. Άντε να πούμε ότι για όλα αυτά είναι ο συνδικαλισμός. Ωραία. Άντε και τον καταργήσαμε. Τι θα διορθώσουμε. Τι θα κάνει το Κινάλ την επόμενη μέρα. Μπορεί να υλοποιήσει αυτά. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση που είναι τώρα. Ο ρόλος του πολιτικού προσωπικού σε οποιαδήποτε βαθμίδα, είτε σε υψηλότερο επίπεδο, είτε σε χαμηλότερο επίπεδο, όπως είμαι εγώ, είτε σε όποια βαθμίδα, εν πάση περιπτώσει, είναι το να έχει ατζέντα. Το να την επικοινωνεί, να τη στηρίζει με λογικά επιχειρήματα και κυρίως όλα αυτά τα πράγματα να γίνουν ένα συνεκτικό αφήγημα. Αυτός είναι ένας επίπονος δρόμος, ένας δρόμος ο οποίος δεν είναι ο πιο εύκολος, γιατί πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα αντιμετωπίζονται ως αναχρονιστικοί, ως μιας άλλης εποχής, ως λίγο ρετρό. Στην πραγματικότητα όμως τα αιτούμενα, τα κοινωνικά αιτούμενα είναι πάντα αυτά. Δηλαδή είναι οι κοινωνικές ανάγκες. Τι ανάγκη έχει ένας άνθρωπος? Να μεγαλώσει, να πάει σχολείο, να ολοκληρωθεί ως άνθρωπος, να ξέρει ότι έχει ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον, ότι δεν θα πεινάει, ότι αύριο θα μπορεί να σπουδάσει, να ερωτευτεί, γιατί το ξεχνάμε αυτό. Να δοκιμάσει, να αποτύχει ενδεχομένως. Γιατί στην Ελλάδα ζούμε σε μια χώρα που αν αποτύχει σε κάτι, τελείωσες. Ναι. Και ταυτόχρονα υπάρχουν κάποιοι πετυχημένοι που ξέρουν να φτιάχνουν πολύ καλά βιογραφικό. Έτσι. Οι οποίοι είναι αλάθητοι. Και για να κουνάνε το δάχτυλο σε όλους τους υπόλοιπους. Αυτά ήταν τα ζητούμενα πάντα. Αυτά είναι και σήμερα. Δεν αλλάξανε. Απλά υπάρχει μια επέλαση του νεοφιλελεύθερου δόγματος. Και από την άλλη μεριά δεν υπάρχουν συγκροτημένοι χώροι οι οποίοι να μπορούν να αντισταθμίσουν αυτό το πράγμα. Εμένα, ναι, αυτή ήταν και η ουσία, έτσι, στο ερώτημα που έχω, που το έχω και εγώ προσωπικά το ερώτημα αυτό, γιατί ας πούμε, αυτές τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια, που το παρακολουθώ και εγώ πολύ πιο στενά και πιο, έτσι, πιο ενεργά, προεκλογικά όλοι είναι καλοί. Όλοι λένε αυτά που πρέπει να πούν, αυτά που πρέπει να ακουστούν, ασχέτως χώρου κόμματος ποιος είναι, τι είναι. Το θέμα είναι ότι μετά τις εκλογές βλέπαμε ότι ήμασταν κάθε χρόνο και χειρότερα, που λέει ο λόγος. Και εκεί είναι η ερώτησή μου. Υπάρχει η δυνατότητα, υπάρχει η δύναμη, υπάρχει η διάθεση, υπάρχει η αντοχή, υπάρχει η όρεξη το να κάνει κάποιος επιτέλους πραγματικότητα, το να πει προεκλογικά, να στηριχτεί πάνω στην ατζέντα του, να βγει και όντως να τα κάνει. Καταρχάς, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Μέχρι την περίοδο της οικονομικής κρίσης, ναι, υπήρχαν πράγματα τα οποία μπορεί να εξαγγέλλονταν από τα κόμματα και κάποια από αυτά να μην γίνονταν. Πολλά πράγματα γίνονται. Και για να μην μιλήσω για άλλους χώρους, να μιλήσω από το χώρο τον οποίο προέρχομαι εγώ, πολλά πράγματα από αυτά τα οποία εξήγηλε η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ και η δεύτερη τα έκανε. Αλλά και πολλά από αυτά τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση Σιμίτη τα έκανε. Δηλαδή, λέμε όλοι αυτή τη στιγμή ότι το δημόσιο έχει μεγανογραφηθεί. Θεωρούμε αυτονόητο ότι πάω στο ΙΚΑ, ας πούμε, και σε δύο λεπτά παίρνω τα ένσημά μου. Μπορώ να το κάνω. Λέω, υπάρχει το Atlas. Δεν ήταν αυτονόητο. Έχουμε δει καρτέλες ενσήμων. Ναι, τι σήμαινε να πάρω τα ένσημά μου. Ναι. Έτσι. Αυτά τα πράγματα εξήγηλε και αυτά τα πράγματα έκανε. Δεν γίνανε από μόνα τους, ούτε πέσανε ξαφνικά. Ναι, δεν βρεθήκαμε απλά σε μια χώρα που είναι αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Ούτε αυτονόητο ήταν, ας πούμε, το ότι θα ζούσαμε σε μια χώρα που, ναι μεν, έχει μια πολύ έντονη οικονομική κρίση, τη βιώνει, αλλά από την άλλη μεριά δεν συγκρίνεται και με τις χώρες τις οποίες ξεκίνησε από την ίδια φετηρία. Η ίδια φετηρία η οποία ξεκίνησε η χώρα μετά την περίοδο της Χούντας, οικονομικά, σε συγκρίσιμο επίπεδο, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά, ήταν χώρες όπως είναι η Αίγυπτος, η Τουρκία, οι γειτονικές Βαλκάνιες χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, οι χώρες της Βορείου Αφρικής, της Μέσης Ανατολής. Με αυτές συγκρινόμαστε.
Τώρα μου έκανε μια πολύ ωραία πάσα και επειδή τελειώνει κιόλας έτσι ο χρόνος μας για σήμερα, θέλουμε έτσι τρία σύντομα σχόλια, πολύ σύντομα, όσο πιο σύντομα μπορείς. Το ένα είναι ένα σχόλιο για το ελληνοτουρκικό τώρα και αν θεωρείς ότι είναι, κατά πόσο είναι σωστοί οι χειρισμοί ή αν πιστεύεις ότι είναι πολύ τι μακριά. Τι θα πρέπει να γίνεται διαφορετικά. Αν θέλουμε να δούμε το γιατί προκύπτει αυτό τα πράγματα, δεν θα είναι σύντομο το σχόλιο. Όχι, όχι, όχι. Θέλουμε τώρα στη... Εκεί απλώνει πολύ το πράγμα. Στο σήμερα... Και πάντα κάτι ξεχνάς και κάτι ξαναλές αυτό το πράγμα. Στο σήμερα όμως, σίγουρα, θέλω να, βασικά να το ξεκινήσω αλλιώς. Κυκλοφορούν πάρα πολλοί οι οποίοι λένε πρέπει να πάρουμε αυτά τα εξοπλιστικά, δεν πρέπει να πάρουμε αυτά τα εξοπλιστικά. Πρέπει να αγοράσω το άλλο, δεν πρέπει. Εγώ, παιδιά, δεν είμαι κατάλληλος να σας το πω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω από αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω ποια είναι η αποτρεπτική ισχύ της χώρας, πού πρέπει να ισχυθεί και σε ποιο βαθμό. Άρα λοιπόν, να μην το παίζουμε όλοι ειδικοί για τα πάντα, γιατί. Εντάξει. Καθένα ξέρει και τη δουλειά του λίγο παραπάνω. Έτσι κι αλλιώς είναι πράγματα τα οποία αντλούν οι νομιμοποιήσεις, γιατί περνάνε από Κησέα και περνάνε και από την Ελληνική Βουλή μετά. Οπότε κάπου υπάρχουν φίλτρα. Όσον αφορά τους χειρισμούς, σίγουρα πρέπει να υπάρχει αποτρεπτική ισχύ. Ναι. Δεν μπορεί δηλαδή. Δυστυχώς είναι αποτελεσματική. Είμαστε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αντιμετωπίσει ως προς αυτό το σκέλος κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Το θέμα είναι όμως πού οδηγούνται τα πράγματα. Δηλαδή, αποσύρθηκε, είδαμε το Ούρους Ρέις, αλλά ταυτόχρονα μάθαμε από τα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει μια εναρχή συμφωνία στο Βερολίνο. Την οποία ο Πρωθυπουργός στη ΒΕΘ βγήκε και είπε ότι εγώ υπέγραψα κάποιες σημειώσεις τις οποίες κρατήσαμε για μια συμφωνία να τα ξαναπούμε. Παιδιά, θέλω να σας κάνω ένα χαρτί που να λέει ότι θα ξανάρθω μετά από ένα μήνα να την υπογράψουμε και οι τρεις. Τι να σας πω. Ούτε στο Δημοτικό Συμβούλιο λέει ας βέβαια δεν είναι. Τέλος πάντων. Δεύτερον, έρχεται στη... η Κυριακή που μας πέρασε και στη συνέντευξη την οποία δίνει ο Αμερικάνος πρέσβης ο Τζέφρι Πάιετ, λέει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι έτοιμος να κάνει τις υποχωρήσεις τις οποίες υπάρχει προκειμένου να αποκλιμακωθεί η κατάσταση. Ποιες είναι αυτές. Okay. Και εδώ μιλάμε και για θέμα δημοκρατίας. Άσχετα αν είναι σωστά ή λάθος όλα αυτά, έτσι. Κάποιος θα πει το ένα ή θα πει το άλλο. Εδώ τίθεται και θέμα δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός είναι εκλεγμένος και ελεγχόμενος. Δεν είναι κάποιος ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Στο μαγαζάκι του. Δεν είναι δηλαδή η χώρα δεν είναι μαγαζί του Πρωθυπουργού. Έτσι. Δεν διοικεί τη χώρα. Μάλλον λάθος τη διοικεί. Αλλά δεν τη διοικεί με τη λογική του άμα θέλει τη στραβά ολοκέτο. Να. Το πρωθυπουργικό γραφείο. Γιατί στην πραγματικότητα και με πράγματα τα οποία βλέπουμε κι αλλού δεν υπάρχει κυβέρνηση Μητσοτάκη. Υπάρχει κυβέρνηση μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι καθορίζουν τα πράγματα. Και μιας ομάδας οι οποίοι εξυπροσωπούν διαφορετικού είδους συμφέροντα. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε και τι υπογράφηκε στο Βερολίνο και ποιες είναι οι υποχωρήσεις τις οποίες είναι διατεθειμένος να φτάσει. Φτάσουμε, ας πούμε, στην στρατιωτικοποίηση των νησιών. Θα πούμε ότι επιτρέπουμε στην Τουρκία να επεκτείνει και αυτή τα δικά της χωρικά ύδατα ή ότι θα προσφύγουμε στη Χάγη με μια εναρχή συμφωνία η οποία θα δυναμητήσει τη δικαστική διαδικασία. Ποια είναι αυτά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή τη στιγμή. Όπως και να έχει. Ναι, είναι θολοτοπίο. Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε την πληροφόρηση. Μακεδονικό και Αλέξης Τσίπρας. Συνδέονται. Συνδέονται. Γι' αυτό σε γι' αυτό το φέρα τώρα. Οι δύο αγωγοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή τροφοδοτούν την Ευρώπη είναι ο Nord Stream 1 και ο Nord Stream 2 που έρχονται κατευθείαν από Ρωσία. Ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο υπάρχει για την Ευρώπη και το λέω εντάχει είναι το να μπορέσει να αποσυνδεθεί ενεργειακά ως προς το κομμάτι του φυσικού αερίου να σπάσει το ρωσικό μονοπόλιο. Ένα από τα μεγάλα έργα λοιπόν τα οποία έχουν γίνει είναι ήδη ο ΤΑΠ, ο οποίος περνάει από τη Βόρεια Ελλάδα στο Τριεθνές μεταξύ Πρεσπών
Αλβανίας μπαίνει η Αντριατική και φτάνει η Ιταλία και ούτω καθεξής. Και θα υπάρξει και η σύνδεση με τον DAB ενός άλλου μεγάλου μακρόπνου έργου το οποίο έρχεται, του EastMed. Ο οποίος περνάει Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα. Για όσους έχουν δει τους χάρτες των αποκλειστικών οικονομικών ζωνών, εκεί καταλαβαίνει το ρόλο του Καστελόριζο. Δεν μπαίνει μέσα η Τουρκία λοιπόν. Κρήτη, Πελοπόννησος, φτάνουμε ψηλά, συνδέονται. Και έτσι λοιπόν έχουμε πλέον αυτή την ενεργειακή σύνδεση η οποία σπάει το ρωσικό μονοπόλιο. Αυτό πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το θέλουν για δικούς τους παραγωγικούς λόγους και ούτω καθεξής. Δεν το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία προφανώς θέλει να παίξει ρόλο σε αυτό. Παρακάμπτεται το. Δεν υπάρχει. Δεύτερον, υπάρχουν και τα κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, όπως είναι αυτά της Κύπρου, αλλά όλο το παιχνίδι είναι ως προς τον ενεργειακό τομέα και τον κρίσιμο ρόλο και χώρο που καταλαμβάνει η Κύπρος, το Καστελόριζο και παίζει η Ελλάδα. Εκεί είναι τα δύο πράγματα. Για να μπορέσει να γίνει η σύνδεση αυτή, έπρεπε η γειτονική μας χώρα, πλέον ονομαζόμενη ως Βόρεια Μακεδονία, να μπορέσει να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Ένα βέτο το οποίο το κράταγε η Ελλάδα ακριβώς επειδή δεν είχε επιλύσει το ονοματολογικό. Άρα λοιπόν για αυτούς τους λόγους έπρεπε να επιλύσουμε το ονομαστικό ζήτημα για να άρουμε το βέτο να μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, άρα να υπάρχει και η διασφάλιση των αγωγών των αμερικανοευρωπαϊκών συμφερόντων τα οποία θα συνεκμεταλλευτούν μαζί με εμάς, θα μας παρέχουν και τεχνογνωσία και οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει είναι αυτοί οι οποίοι επενδύουν για να ολοκληρωθούν αυτά τα δύο μεγάλα έργα τα οποία θα αλλάξουν και τον καταμερισμό εργασίας σε μεγάλο βαθμό. Εκεί λοιπόν έπρεπε να λυθεί το νοματολογικό για να μπορέσουμε να άρουμε και να διασφαλιστεί. Γιατί ο μοναδικός αποσταθεροποιητικός παράγοντας αυτή τη στιγμή ήταν η Ρωσία, η οποία μπλόκαρε μέσω της επιρροής της οποίας είχε στη γείτονα χώρα και της Σερβίας, η οποία παλατζάρει πολλές φορές σε διάφορα θέματα μεταξύ Ρωσίας ή των όμορων χωρών. Δεν ήταν ασφαλές, έπρεπε να γίνει ασφαλές. Και εκεί πέρα λοιπόν έγινε αρπακόλ. Δεν είναι το πρόβλημα, δεν το πούμε εθνικιστικά. Η Μακεδονία μας και η Μακεδονομάχη και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι αν η Ελλάδα σε αυτόν τον καταμερισμό εργασίας τον οποίο άνοιξε με αυτό το κλειδί του ονοματολογικού της γείτονος χώρας, πήρε αυτά τα οποία έπρεπε να μπήκε στο ποσοστό από τις αναλογίες σε αυτόν τον καταμερισμό εργασίας. Θα έχει το ρόλο τον οποίο χρειάζεται για τα επόμενα τουλάχιστον 50 χρόνια. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν είναι το ζήτημα να συζητάμε το Βόρεια, Νότια Μακεδονία, Σλάβο Μακεδονία κ.ο.κ. Καλός ή κακός είχε πάρει την πορεία του το πράγμα. Να είμαστε δίκαιοι. Ή την είχε πάρει. Το θέμα ήταν πότε θα αποφασίζαμε να βάλουμε το κλειδί στην πόρτα. Και γιατί. Κάποτε φτάνουμε στο τέλος. Ναι. Ήταν έτσι μια διαφορετική εκπομπή κατ' πράξη. Μια γεμάτη εκπομπή. Ναι. Λίγο πιο μακριά από τα δικά μας τα εσωτερικά εδώ τα δημοτικά. Εντάξει, είπαμε όσα προλάβαμε να πούμε. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε υπερανάλυση σε πολλά πράγματα. Επιφυλασσόμεθα για επόμενη εκπομπή. Ελπίζω να μην σας απογοήτευσε. Γι' αυτό νομίζω ότι θα κάνουμε κάποια στιγμή και άλλη μια εκπομπή να αναλύσουμε λίγο παραπάνω κάποια θεματάκια. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ που είμαι εδώ. Ελπίζουμε να σε δούμε την Κυριακή στο τουρνουά μας. Είναι λίγο δύσκολο η αλήθεια είναι, αλλά αν είμαι εδώ πέρα, υπόσχομαι ότι θα περάσει λίγο. Αλλά μάλλον δεν θα είμαι. Ήταν ένα ακόμα κοντοπράξη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Παπαγόρα. Από εμάς, τον Γιώργο Βαλισκατζή. Και τον Χρόνη τον Τάγιο. Τα λέμε στο επόμενο. Καλό βράδυ σε όλους.